την ενημέρωση. Ήδη, όπως έχω δηλώσει στο Σύλλογο, ότι θα είμαι αργό σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Θεωρώ ότι η πρόληψη σήμερα και για μια τέτοια ασθένεια όπως είναι ο καρκίνος είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε, ειδικά σε αυτούς τους οικονομικούς καιρούς, τους δύσκολους, οι οποίοι θα πρέπει από μόνοι μας πια να δούμε και να αναλύσουμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μπορεί και πρέπει εμείς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Ο πρώτος που μίλησε για τον καρκίνο, όσο και αν σας φαίνεται, ο καρκίνος είναι μια παγκόσμια νόσος, η οποία είναι γνωστή, και είδα και το θέμα που λέμε τη σχολή μάστρια του 21ου αιώνα, αν και είναι η μάστρια και του 20ου και του 19ου και είναι και από την αρχαιότητα έχει περιγραφεί, είναι ο Ιπποκράτης. Και βέβαια ο Ιπποκράτης πέρα από αυτό είναι και ο πατέρας της προληπτικής ιατρικής, έτσι. Ήταν ο πρώτος που είπε ότι καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν υπάρχει μια πρώιμη διάγνωση σε οποιαδήποτε ασθένεια, και πόσο άλλος και στον καρκίνο, υπάρχει εντυπωσιακή επιμήκυνση του χρόνου ζωής των ασθενών. Τώρα η πρόληψη απέναντι σε αυτές τις ασθένειες είναι δύο είδων. Είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή η πρόληψη όλων αυτών των παραγόντων που έχουμε γύρω μας, που έχουμε μέσα στην κοινωνία μας και τα οποία έχουν να κάνουν με εμάς, με την ενημέρωσή μας και με την παιδεία μας και αναλόγως πώς πρέπει να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Και υπάρχει και η δευτερογενής πρόληψη που έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει δηλαδή με την ιατρική κοινότητα, έχει να κάνει με το κράτος και έχει να κάνει και με την οικονομική δυνατότητα ενός κράτους για το πόσο μπορεί και για το πόσο μπορεί ένα κράτος να βοηθήσει τους πολίτες του με μια έγκαιρη διάγνωση και συνεχώς την αντιμετώπιση μιας νόσου όπως είναι ο καρκίνος. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με τα λεγόμενα εκτεταμένα προγράμματα προς συμπτωματικής διάγνωσης. Και συνεχίζοντας, αυτά είναι γνωστά στον κόσμο ως cancer screening που λένε. Τα προγράμματα αυτά, η μετάφραση, αν δεν μπορούσα να την κάνω, είναι προγράμματα προς συμπτωματική διάγνωση ή αλλιώς πληθυσμιακός προληπτικός έλεγχος. Ο σκοπός, να διαγνώσει την κακοήθεια, να διαγνώσει την ασθένεια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Και γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν πολλοί καρκίνοι, όπως θα δείτε παρακάτω, που όταν πια το σύμπτωμα υπάρχει, ήδη είναι προχωρημένος ο καρκίνος, ήδη είναι μη άσημος. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τον πληθυσμό μας, που κάνουμε μία σάρωση, κοιτάμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν υψηλό κίνδυνο, αυτοί που λέγονται ότι είναι, ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και αυτούς τους βάζουμε σε μια ιδιαίτερη κατηγορία, τους οποίους τους έχουμε σε ένα τακτικό έλεγχο. Είτε αυτός είναι κλινικός, είτε αυτός είναι απεικονιστικός. Και επιμένω ότι η πρώιμη διάγνωση και από πλευράς ιατρικής και ιατρού, αλλά και από πλευράς του ασθενή, είναι η αντιμετώπιση της πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική. Αποφάσισα να σας μιλήσω για κάποια είδη καρκίνο, γιατί όταν μιλάμε για την κακοήθεια και όχι για τον καρκίνο, είναι τόσες πολλές οι παθήσεις που είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τις λεπτομερώσουμε, ας πούμε, για την πρόληψη όλων αυτών. Θεώρησα και συμφωνήσαμε εδώ και με τους συναδέλφους και τις συναδέλφες ότι θα μιλήσουμε για αυτούς τους καρκίνους που είναι οι πιο συχνοί στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, και σε αυτούς που μπορούμε και κάνοντας ένα screening, κάνοντας μια πρόληψη, έχουμε δει θεαματική βελτίωση όσον αφορά και τη διάγνωση και την αντιμετώπιση. Και θα ξεκινήσω από τον καρκίνο του μαστού, ακόμα και στα αριστερά οι κυρίες προηγούνται. Πρόκειται για έναν πολύ βαρύ καρκίνο, πρόκειται για έναν καρκίνο που νομίζω ότι πολλοί από εμάς γνωρίζουμε και στην κοινωνία μας, αλλά και γενικότερα με συγγενείς μας και ακόμα και φίλους μας. Είναι ένας καρκίνος ο οποίος είναι πάρα πολύ συχνός. Μία γυναίκα στις 8 γυναίκες από τις ΗΠΑ παρουσιάζει καρκίνο του μαστού και μία γυναίκα στις 10 στην Δυτική Ευρώπη θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού. Είναι το δεύτερο πιο συχνό αίτιο θανάτου στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα παρουσιάζονται 4.500 περιπτώσεις ετησίως με αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες που θα σας πω γιατί αυξάνεται. Υπάρχουν οι λόγοι. Βέβαια, έχουμε 1.500 θανάτους κάθε χρόνο με γυναίκες από καρκίνο του μαστού, που αυτές βέβαια έχουν μειωθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Οι παράγοντες κινδύνου, αν είσαι γυναίκα, είναι ο πρώτος παράγοντας. Σύγκριση γυναίκας άντρα σε καρκίνο του μαστού είναι η συχνότητα 100:1. Δεύτερος παράγοντας, η ηλικία. Όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας μετά τα 40, η επίπτωση στο να εμφανίσει καρκίνο του μαστού είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Κυριότερα βέβαια η πιο βασική ηλικία είναι άνω των 50. Και αυτό το λέω γιατί στις 100 γυναίκες που θα παρουσιάσουν μέσα σε ένα έτος ένα καρκίνο του μαστού, οι 80 από αυτές θα είναι σε ηλικία άνω των 50 ετών. Οι φυλετικές
φυλετική παράδοση. Τι σημαίνει αυτό? Είναι καρκίνος που παρουσιάζεται στη λευκή φυλή κυρίως. Παρουσιάζεται δηλαδή στη δυτικοευρωπαϊκή και στη βορειοαμερικανική καταγωγή. Δεν έχουν τόσο πολύ στη μαύρη φυλή έγκονος. Οι δε Ιαπωνέζες έχουν το ελάχιστο ποσοστό καρκίνου του μαστού. Αυτό το βάζω, αυτό είναι τυχερές. Η Ιαπωνία γενικά φερίζεται από μια άλλη μορφή καρκίνου, από τον καρκίνο του στομάχου, στην οποία εκεί έχει το υψηλότερο ποσοστό σε όλο τον κόσμο. Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες. Είναι γεγονός ότι παρουσιάζεται σε γυναίκες οι οποίες είναι υψηλού ιδιωτικού επίπεδου και υψηλής παιδείας. Δεν έχουμε μάθει ακόμα γιατί. Γενετικοί και οικογενείς παράγοντες. Γενικά ο καρκίνος του μαστού έχει τρία είδη. Έχει τον σποραδικό, δηλαδή τον τυχαίο καρκίνο που μπορεί να παρουσιάσει μια γυναίκα. Έχει τον καρκίνο που είναι ο οικογενής, είναι ο καρκίνος της οικογενείας, αυτός που έχει η αδερφή και η μητέρα, και που τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που ανήκει σε αυτή την οικογένεια έχει πιθανότητα να παρουσιάσει δύο και τρεις φορές μεγαλύτερη καρκίνο του μαστού. Ειδικά αν υπάρχει συγγενής άντρας, γιατί σας είπα ότι είναι πάρα μικρό το ποσοστό, μόλις 1%, τότε ακόμα μεγαλύτερη είναι η επίπτωση για τη γυναίκα όσον αφορά την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Και έχω βάλει και τις μεταλλάξεις στα γονίδια, που ήδη η συνάδελφος εδώ σας είπε τι σημαντικό ρόλο παίζει και η κληρονομικότητα. Μιλάμε για τον κληρονομικό καρκίνο, ο οποίος κληρονομικός καρκίνος έχει κάποιες μεταλλάξεις στα γνωστά ογκογονίδια. Βλέπετε από κάτω κάποια από αυτά. Το πιο γνωστό είναι το breast cancer 1 και το breast cancer 2, τα οποία είναι δύο γονίδια που οι μεταλλάξεις τους ουσιαστικά μας δείχνουν ότι αυτή η γυναίκα θα κληρονομήσει ένα καρκίνο. Δεν παίρνουμε όλες τις γυναίκες να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πανάκριβες, είναι πολύ δύσκολες, θέλουν εξειδικευμένα εργαστήρια και πολλές φορές είναι και ψευδείς. Πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός κλινικός έλεγχος από έναν μαστολόγο, χειρουργό ή γυναικολόγο, να δει ποια είναι αυτή η υποπτή γυναίκα και αν υπάρχει υποκολεστερικό και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οι ορμονικοί παράγοντες. Γενικά οι γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού έχει βρεθεί ότι τα εστρογόνα τους είναι πιο πολλά σε ποσότητα από ότι οι μη πάσχουσες. Και γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα λοιπόν και γιατί έχουν μεγαλύτερη εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε γυναίκα από στον άντρα? Μα γιατί έχετε τα εστρογόνα περισσότερο από όσο τα έχουμε εμάς. Η πρώιμη και η καθυστερημένη εμμηνόπαυση. Τι σημαίνει αυτό? Μια γυναίκα που έχει ένα μεγάλο φάσμα αναπαραγωγικής ηλικίας, ομολογουμένως, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσει καρκίνο του μαστού. Η ατοκία, οι γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Η ηλικία της πρώτης τεκνοποίησης. Και εδώ θα σταθώ λίγο. Θα σταθώ γιατί σας είπα ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα. Γιατί έχει αυξηθεί? Γιατί απλούστατα η γυναίκα έχει πάρει τη δυναμική της θέση στην κοινωνία. Γιατί απλούστατα η γυναίκα εκπαιδεύεται. Γιατί η γυναίκα μπαίνει μέσα στην κοινωνία και δρά με την εργασία στη δυναμικά. Κάνει καριέρα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει έγαμος βίος λίγο αργότερα. Σημαίνει τεκνοποίηση ακόμα και αργότερα. Οι γιαγιάδες μας όντως γεννούσαν στα 20, γεννούσαν στα 25. Αυτό πια δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη θεραπεία και τη λήψη της αντισύλληψης, τα αφήνουμε πολλά ερωτηματικά γιατί είναι αντικρούμενες στις θεωρίες όσο για το πόσο μπορούν να προσβάλλουν στην εμφάνιση και στη συχνότητα ενός καρκίνου και συγκεκριμένα του καρκίνου του μαστού. Θεωρητικά υπάρχουν κάποιες σχετικές μελέτες που λένε ότι όντως δρούν και αυτές επιβαρυντικά. Άλλοι προστατευτικοί παράγοντες τώρα. Οι νέες γυναίκες. Οι γυναίκες κάτω των 20 ετών ομολογουμένως έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο. Ο θυλασμός ο παρατεταμένος. Και αυτός με ερωτηματικά λένε ότι πραγματικά προστατεύει τον καρκίνο πρώτης εμμηνόπαυσης. Η εμμηναρχή και η εμμηνόπαυση, τα οποία αυτά είναι από το Θεό και πότε θα αρχίσουν και πότε θα τελειώσουν. Και βέβαια θα μείνω στην τεκνοποίηση σε νεαρή ηλικία, που είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να έχει γεννήσει σε νεαρή ηλικία. Και επίσης υπάρχουν και μελέτες, συνδεδομένες αυτές οι μελέτες, ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει 3 ή περισσότερα παιδιά προστατεύονται πιο πολύ από το καρκίνο του μαστού σε συγκρίση με τις υπόλοιπες. Αυτές είναι κάποιες παθήσεις οι οποίες εάν βρεθούν και αν τις δούμε εμείς οι γιατροί θα πάρουμε την γυναίκα και θα την βάλουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως είναι μια νοητιστική νόσος. Και από εκεί και μετά η διατροφή και για την παχυσαρκία και την κατανάλωση του ενοπνεύματος ήδη έχουν μιλήσει και ήδη θα σας μιλήσουν οι πιο ειδικοί. Τι κάνουμε λοιπόν, τι είναι αυτή η δευτερογενής πρόληψη? Η δευτερογενής πρόληψη, όσον αφορά την πρωτογενής πρόληψη, θα σας πούν τι πρέπει να φάμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αθληθούμε. Στη δευτερογενής, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα για τη δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού είναι η αυτοεξέταση. Επιμένω, ακόμα και στο ιατρείο, όταν έρχονται πολλές γυναίκες και τις εξετάζω, τους λέω ότι για μένα είναι πάρτε το γιατρό σπίτι σας. Μάθετε να εξετάζετε το μαστό σας μόνοι σας. Μπορείτε να το κάνετε. Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχουν άπειρες εικόνες που μπορούν να σας δείξουν πώς. Αν λοιπόν μπορείτε και το κάνετε αυτό, ο δεύτερος λοιπόν
κομμάτι είναι ο μαστογραφικός έλεγχος. Εάν εκεί λοιπόν δούμε κάποια σημεία, εάν δούμε ότι είσαστε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε θα μπει και ο ειδικός στη διαδικασία της διάγνωσης. Εδώ σας έχω μια φωτογραφία που είδα πώς γίνεται η αυτοεξέταση. Είναι πολύ σημαντικό να την κάνετε επιμένως αυτό και εάν και εφόσον την κάνετε και δείτε ένα από αυτά εδώ τα συμπτώματα, κυρίως αν πιάσετε μια συναχτή μάζα, είτε είναι ανώδυνη, είτε είναι επώδυνη, είτε σας έχει προκαλέσει εντύπωση, ελάτε να το ελέγξουμε. Μπορεί να υπάρχει μια έκρηξη στη φυλή, μπορεί να υπάρχει μια ισορροπή της στήλης, μπορεί να υπάρχει μια έλξη του δέρματος. Οτιδήποτε λοιπόν παρουσιάζει το στήθος σας κατά τη δική σας εξέταση, χρήζει περαιτέρω διάγνωσης και αντιμετώπισης από εμάς. Το βασικό screening πάντως του καρκίνου του μαστού είναι το λεγόμενο τριπλό τεστ, δηλαδή το ιστορικό και κλινική εξέταση από ένα γιατρό, στο οποίο υπάρχουν κάποια ειδικά μοντέλα υπολογισμού. Εγώ έχω βάλει το μοντέλο του Jane, γιατί είναι το πιο γνωστό και αυτό που χρησιμοποιώ εδώ. Είναι κάποια ρευματολόγια στα οποία απαντάει παίρνοντας το ιστορικό η γυναίκα και μέσα από αυτά βγάζουμε εάν αυτή ανήκει σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Ακολουθεί η απεικόνηση, η οποία είναι η μαστογραφία με ή χωρίς υπερηχογραφία και αν και εφόσον υπάρχει κάποια υποψία, ίσως προχωρήσουν στο τρίτο πια στάδιο του τυπλού τεστ που είναι οι διαδρομικές βιοψίες. Μαστογραφία θα κάνουν όλες οι γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 40 ετών. Θα κάνουν όλες οι γυναίκες άνω των 35 ετών που θα έχουν ένα ψηλαφτό μόρφημα. Θα κάνουν όλες οι γυναίκες άνω των 35 ετών, εδώ συγκρατήστε λίγο την ηλικία, κάποιοι γιατροί λένε και λίγο λιγότερο, που έχουν στην οικογένεια συγγενή πρώτου βαθμού με νόσο. Θα κάνουν όλες οι γυναίκες που έχουν άλλα ύποπτα σημεία, όπως είναι η έκρηξη, ή θα έχουμε ένα ψηλαφτό μόρφωμα σε μια γυναίκα κάτω των 35 ετών, που με το υπερηχογράφημα δεν έχουμε κάνει άκρη με το πω έτσι, και θα κάνουμε και βέβαια εάν έχουμε ψηλαφτούς λεμφαδένες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι καρκίνος του μαστού, οι ψηλαφτοί λεμφαδένες μπορεί να είναι από κάποια άλλη νόσο, όμως μέσα στη διαγνωστική προσπέραση θα πρέπει να βάλουμε και τη μαστογραφία. Δεν σας λέω τίποτα για το υπερηχογράφημα, παρά μόνο ότι είναι μια εξέταση που γίνεται σε νεότερες ηλικίες, είναι μια εξέταση όμως υποκειμενική. Το υπερηχογράφημα θα το δει ο ακτινολόγος, πρέπει να το γνωρίζει καλά, πρέπει να ό,τι δει, αυτό θα μας πει, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα σε έναν, ναι. Δεν έχω εγώ τη μαστογραφία, γιατί μια μαστογραφία θα την πάρω, θα τη δει ο ακτινολόγος, θα τη δω εγώ, θα τη δει ο γυναικολόγος, ακόμα κι αν κάτι χάσουμε, κάποιος από εμάς θα το δει. Το υπερηχογράφημα είναι μια πιο υποκειμενική εξέταση, θέλει έναν πολύ καλό ακτινολόγο και θέλει και πολύ μεγάλο χρόνο εξέτασης. Έχει όμως πάρα πολλά καλά πλεονεκτήματα, ειδικά στη διαφορετική διάγνωση μεταξύ συμπαγούς και κυστικής μάζας. Όλες αυτές οι υπόλοιπες εξετάσεις θα μείνω μόνο στις βιοψίες, είναι το τρίτο σας είπα στάδιο της εξέτασης. Μέσα από αυτό θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι ή και ολόκληρο το κομμάτι, να το στείλουμε μια βιοψία, να δούμε αν τελικά είναι έτσι και από εκεί και πέρα τι παρακάτω θα κάνουμε, είναι θέμα καθαρά ιστολογικής έκθεσης. Τις υπόλοιπες εξετάσεις δεν χρειάζεται να τις ξέρετε, είναι εξετάσεις που γίνονται όταν πια έχει γίνει διάγνωση ενός καρκίνου του μαστού, δεν έχουν να κάνουν με την πρόληψη και έχουν να κάνουν με τη σταθεροποίηση της νόσης. Πρόληψη. Αποφυγή παραγόντων κινδύνου. Θα σας τα πούνε αυτά. Θα σας τα πούνε καλύτερα για το μένα. Προληπτική χημειοπροφύλαξη. Είναι ένα θέμα. Έχει ξεκινήσει σε κάποιες γυναίκες και ξεκίνησαν να δίνουν κάποια χημειοπροφύλαξη, τη γνωστή ταμοξιφένη, η οποία δίνεται και στις μαστεκτομές. Ήταν ένα φάρμακο που αρχικώς το χρησιμοποίησαν για την οστεοπόρωση. Μετά βρέθηκε ότι μειώνει κατά 50% την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Δόθηκε αυτό το φάρμακο, όντως έχει βελτίωση το ποσοστό, δεν μηδενίζει την πιθανότητα και φυσικά όπως κάθε φάρμακο έχει και τις ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως μία από αυτές είναι το να παρουσιάσει καρκίνο του ενδομητρίου της μήτρας ή να παρουσιάσει λεβοθρομβώσεις. Και τέλος η προφυλακτική μαστεκτομή, για την οποία σε αυτήν, αν θα έπρεπε να μιλάμε, θα έπρεπε να μιλάμε πολλές ώρες, το να πάρεις μια γυναίκα και να την υποβάλεις σε προφυλακτική μαστεκτομή, να αφαιρέσεις δηλαδή δύο μαστούς, μόνο και μόνο γιατί έχει μπει σε μια κατηγορία, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρος και θα πρέπει να έχεις μιλήσει και να έχεις πάρει και τη συγκατάθεση της ίδιας της γυναίκας. Θα περάσω στον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, που για μένα είναι το πιο τυπικό παράδειγμα το πόσο καλά βελτίωσε και το πόσο μεγάλη σημασία έχει το screening, δηλαδή η πρόληψη. Ο καρκίνος του τραχείου της μήτρας ήταν ο πρώτος καρκίνος που ουσιαστικά η Διεθνής Οργάνωση Υγείας στη σχέση με τη λίμωξη, το γνωστό ιό HPV, αυτά τα γνωστά κονδυλώματα. Δηλαδή ένας καρκίνος ο οποίος είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος.
έχει τεράστιες δοκιμάσεις στον πλανήτη. Δηλαδή, θα βρείτε σε κάποιες χώρες να είναι υψηλός και σε κάποιες άλλες να μην είναι. Στις μένα ανεπτυγμένες χώρες έχουμε μείωση του καρκίνου κατά 75% τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ στις μη ανεπτυγμένες χώρες, στις φτωχά οικονομικές χώρες, δεν υπάρχει αυτή η μείωση. Ίσα-ίσα που έχει 50% θνησιμότητα και η δεύτερη αιτία θανάτου. Γιατί δεν γίνεται σε αυτές τις χώρες αυτό που λέμε screen, δηλαδή να γίνει η διάγνωση στο προδιαιθητικό στάδιο, που είναι το ιάσιμο στάδιο και είναι πραγματικά ιάσιμο, είναι θεραπεύσιμο στάδιο αυτό, και το προδιαιθητικό στάδιο έχει αυξηθεί πια στην Ελλάδα και έχει αυξηθεί γιατί γίνεται αυτό που λέμε screen. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία που έχει, και που έχει κάνει ο συνάδελφος και πατριώτης μας, ο κύριος Παπανικολάου, που για μένα ήταν ίσως μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έχουν γίνει. Είχε προταθεί για μένα ο Παπανικολάου και νομίζω ότι αδίκως δεν το πήρε. Και θα συνεχιστεί με τις κολποσκοπικές βιοψίες, εφόσον υπάρχει κάποια υποψία καρκίνου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πλήρη διάγνωση. Και αν γίνει διάγνωση τώρα, και αν γίνει μια εκτομή, τότε η θεραπεία του τραχύλου φτάνει μέχρι και 90-95%. Θα σας αφήσω τις συχνότητες, είναι και αυτή μέσα, είναι περίπου 16,5 περιπτώσεις ανά 100.000 σε μια ηλικία του 45 και 49. Θα περάσω στην πρόληψη, ότι γενικά είναι ένας καρκίνος ο οποίος μπορεί να μην έχει συμπτώματα. Όπως σας είπα, πολλοί καρκίνοι δεν έχουν συμπτώματα. Ή μπορεί να έχει μια αιμορραγία μετά ή πριν, ακανόνιστη μετά την συνουσία ή μια δύσοσμη πυρόλυπορική έκρηξη. Χρέος κάθε γυναίκας είναι, από τη στιγμή που είναι στην αναπαραγωγική ηλικία, από τη στιγμή που έχει αρχίσει και έχει ενεργή σεξουαλική ζωή, να επισκέφτεται τακτικά τον γυναικολόγο της και να κάνει τεστ για όλους τους άλλους παράγοντες κινδύνων. Προφανώς το κάπνισμα είναι ένας από αυτούς, ήδη το έχουμε πει και θα το πω πολλές φορές, όπως και το να έχουμε αποφυγή και να προσέχουμε πώς και πού και με τι προφυλάξεις κινιόμαστε στην σεξουαλική μας ζωή. Θα περάσω τώρα στους άντρες, που είναι ο καρκίνος του προστάτη, ένας καρκίνος ο οποίος και αυτός είναι θανατηφόρος και είναι θανατηφόρος σε 85.000 περιπτώσεις ετησίως, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στους άντρες. Είναι ένας καρκίνος βέβαια που παρουσιάζεται στην τρίτη ηλικία, δηλαδή ένας καρκίνος που παρουσιάζεται σε μεγάλη ηλικία. Βέβαια το χαρακτηριστικό σε αυτό το καρκίνο είναι ότι εφόσον παρουσιαστεί, το 50% ότι παρουσιαστεί η κλινική εικόνα του, ήδη έχει ξεφύγει ο καρκίνος. Είναι ασυμπτωματικός καρκίνος. Έχει τέτοια συμπτώματα που μπορεί να τα έχει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος λόγω κάποιας ουροπάθειας ή λόγω της ηλικίας. Εμφανίζεται όλα αυτή είναι η επιβαλλοντική παράγοντα. Εμφανίζεται κυρίως η μαύρη φυλή. Το οικογενειακό ιστορικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν ο πατέρας μας έχει καρκίνο του προστάτη, είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Οι συχνές υποτροπιάλωσες προστατήτηδες και από εκεί και μετά αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εξεταστούμε από έναν ουρολόγο. Η δαχτυλική εξέταση, όσο και αν είναι ανεπιθύμητη, ομολογουμένως για έναν άντρα, όπως και όχι για μια γυναίκα, είναι μια εξέταση τόσο σημαντική για εμάς τους γιατρούς, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να γίνει διάγνωση όχι για ένα καρκίνο του προστάτη, μπορεί να γίνει και διάγνωση και για ένα καρκίνο του ορθού. Και φυσικά το γνωστό PSA, το γνωστό ειδικό προστατικό αντιγόνο, θα πρέπει να το κάνει κάθε άντρας άνω των 40 ετών με οικογενειακό ιστορικό και κάθε άντρας άνω των 50 ετών ετησίως και για κάποιους άνω των 60, εγώ θα έβαζα λίγο πιο χαμηλά το οποίο έχει στα 50 χρόνια. Εάν και εφόσον παρουσιαστεί κάποια υποψία, τότε υπάρχουν κάποιες επιπλέον εξετάσεις, όπως είναι το βιοθετικό υπερηχογράφημα, το γνωστό τσόας ή τη μαγνητική της πιέλου και τέλος η βιοψία και να δούμε την κεταλογική έκθεση και η απάντηση. Τώρα, ο καρκίνος, γιατί είχα αποφασίσει να βάλουμε σε αυτούς τους καρκίνους τους οποίους πραγματικά όταν έχει ξεκινήσει η πρόληψη έχει μειωθεί το ποσοστό. Είναι ο μοναδικός καρκίνος στον οποίο δεν έχει αλλάξει το ποσοστό. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση. Και έχουμε και αύξηση των θανάτων άτομων κατά 0,5% ανά έτος. Αποτελεί το 13% του συνόλου των θανάτων του καρκίνου παγκοσμίως. Είναι η πρώτη και η κύρια αιτία θανάτου κατά τον κόσμο στους άντρες και έχει φτάσει να γίνει και για τις γυναίκες. Η συχνότητα είναι μεταξύ ανδρών και γυναικών 4:1. Σας έχω βάλει μέσα το 1960 η συχνότητα μεταξύ άντρας και γυναίκας ήταν 8:1. Αυτό γιατί? Τότε οι γυναίκες δεν καπνίζουν. Αυτή τη στιγμή η αύξηση των καπνιστριών έχει αυξήσει και τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα και στις γυναίκες. Η πρόγνωση κάκιστη. Πολλοί λίγοι άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, επιζούν πάνω από 5 έτη. Παράγοντες κινδύνου.
θα το λέω, θα το ξαναπώ, θα σας το ξαναπώ, θα το λέμε πάντα, το κάπισμα. Και το αξιοσημείωτο, από το 1950, έχω βάλει αυτούς τους δύο κυρίους, γιατί είχαν κάνει πραγματικά μια πολύ καλή μελέτη, το Γάιντερ και Τράχμαν, οι οποίοι είπαν και κάνανε την πρώτη συσχέτιση του καπνίσματος με τον καρκίνο του πνεύμονα. Είναι 40 φορές περισσότερο από τους μη καπνιστές ο καρκίνος του πνεύμονα, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ή θεωρείται υψηλού κινδύνου αυτός που καπνίζει 20 τσιγάρα επί 20 έτη. Έχει μόνο 15% είναι αυτοί που πάσχουν οι μη καπνιστές από καρκίνο του πνεύμονα, που και αυτούς όμως θα πρέπει να σας πω ότι δεν τους θεωρούν οι μη καπνιστές, γιατί ξεχνάμε το παθητικό κάπνισμα. Και το παθητικό κάπνισμα είναι και αυτό ένας ενοχοποιητικός παράγοντας εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα. Και θεωρώ ότι αν εμείς δεν μπορούμε, γιατί και εγώ είμαι καπνιστής και πρέπει να το παραδεχτώ, να αποφύγουμε ή να σταματήσουμε αυτό το διάλογο που λέγεται καρκίνος από του πνεύμονα λόγω του τσιγάρου, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Ας μην καπνίζουμε λοιπόν στους χώρους της οικίας μας. Και αφήνω τελευταίο αυτό ότι η Πίσα έχει πάνω από 3.000 καρκινογόνες ουσίες. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Βέβαια, υπάρχουν τα βιομηχανικά προϊόντα και ειδικά κάποια επαγγελματικά νοσήματα. Κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν σε αμίαντο, που δουλεύουν σε ορυχεία, που δουλεύουν με ασβέστιο. Αυτά όμως είναι κάποιες βιομηχανικές ζώνες. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα στα οποία σήμερα υπάρχει ο γιατρός της εργασίας, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και κάνει το δικό του σπίτι. Η ατμοσφαιρική ρήπανση, και μάλιστα τώρα τελευταίως με όλα αυτά τα τζάκια στην Αθήνα που γίνεται, πόσο μάλλον στο μεγαλύτερο γίνεται αυτή η ατμοσφαιρική ρήπανση, η ακτινοβολία και το στρες. Στο οποίο θα σας μιλήσουν για αυτό καλύτερα που μέναμε, και αφήνω οι γενετικοί και ανοσολογικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι παράγοντες που τώρα τελευταίως έχουν επίσης τον καρκίνο του πνεύμονα. Δεν είναι σίγουροι, δεν είναι ακόμα η διεθνής ιατρική κοινότητα πόσο πολύ συμβάλλει, πόσο πολύ υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο του πνεύμονα. Εκεί πηγαίνουν τα πράγματα, όπως και σε κάποιες ανοσολογικές αλλοιώσεις που υπάρχουν για τον καρκίνο του πνεύμονα. Αυτά είναι τα συμπτώματα, κάποια συμπτώματα. Δυστυχώς ο καρκίνος του πνεύμονας, όταν φτάσει σε αυτά τα συμπτώματα, είναι προχωρημένος. Το κυριότερο που θα θυμάστε είναι ότι είναι ασυμπτωματικός. Το πρώτο στάδιο είναι ασυμπτωματικό. Και όλα αυτά που βλέπετε, τα συμπτώματα, αν εξαιρέσουμε την αιμόπτυση, είναι και συμπτώματα από άλλες ασθένειες. Επίσης, ο καρκίνος του πνεύμονα έχει ένα χαρακτηριστικό, έχει αυτά τα λεγόμενα παρανεοπλασματικά σύνδρομα. Δηλαδή, ενώ πάσχει το όργανο, δεν δίνει κλινική εικόνα από το όργανο, αλλά επειδή εκκρίνει κάποιες ουσίες, να το πω έτσι, οι οποίες μέσω του αίματος μεταφέρονται κάπου αλλού, δίνουν κλινικά συμπτώματα άσχετα με την νόσο, που μπορεί τι να κάνουν, μπορεί να παραπλανήσουν και τον γιατρό στην δική του κλινική διάγνωση. Γι' αυτό και η διάγνωση είναι λίγο θέμα όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα. Θέλει γνώση πολύ καλή της πολύμορφης κλινικής εικόνας και είναι μια πολύ καλή αξιολόγηση του ιστορικού. Βέβαια πρέπει για να πούμε ότι ένας άνθρωπος που έχει καρκίνο ότι υπάρχει μια θετική για κακοήθεια και κανονική ιστολογική εξέταση. Και όπως σας είπα, το μειονέκτημα είναι ότι τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματική η ασθενής. Εγώ έχω βάλει τις τέσσερις βασικές εξετάσεις. Η ακτινογραφία, θώρακος και κανονική εξέταση που έκανε μικροσκόπηση και αξιονική τομογραφία. Αν μείνουμε στην ακτινογραφία, θώρακος και στην αξιονική τομογραφία, ήταν οι δύο βασικές εξετάσεις που οι περισσότερες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει για να κάνουν πρόληψη, για να κάνουν αυτό που λέμε πληθυσμιακή σάρωση. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν μειώθηκε το ποσοστό θνησιμότητας. Παρέμεινε το ίδιο. Τι μας μένει? Μας μένει μόνο η υποκριτική πρόληψη. Τι σημαίνει αυτό? Σταματάμε το κάπνισμα. Και θα περάσω λίγο στα δικά μου γράφια, όπως λέω, δηλαδή στα γράφια της γενικής χειρουργικής, στον καρκίνο του στομάχου, ο οποίος και αυτός είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίω. Έχει όμως μείωση, με συγκρίση και μάλιστα με τον καρκίνο του πνεύμονα, έχουμε μείωση του καρκίνου του στομάχου. Και έχουμε μείωση του καρκίνου του στομάχου κάθε χρόνο μέχρι το 7% σε κάποιες χώρες. 30% μείωση από το 1930. Οι γυναίκες άντρες είναι σχεδόν το ίδιο, πια 2:1. Μεγάλη επικοινωνία γράφω στη γεωγραφική κατανομή. Γιατί? Γιατί υπάρχει διαφορά στο πώς τρώμε. Γιατί το καρκίνο του στομάχου έχει μεγάλη συσχέτιση με τη διατροφή. Και μένω σε αυτό, γιατί υπάρχει σε συμπολιτικός που θα τα πει αυτά. Η Ιαπωνία, η πρώτη χώρα. Γιατί? Γιατί τρώει καπνιστά. Γιατί τρώει, έχει πολλά συντηρητικά. Βέβαια είναι και Χειροσίμα εκεί. Υπήρξαν και άλλα πράγματα. Η Κώστα Ρίκα και αυτή που μέσα στις πρώτες χώρες. Γιατί πλούσιος ο αλκοολισμός. Το ίδιο και οι χώρες της ανατολικής, της πρώην ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες εκεί ο αλκοολισμός ήταν αρκετά μεγάλος. Παράγοντες, διατροφή, ξαναλέω. Κάπνισμα,
κληρονομικότητα, μειώντας υπάρχει μια κληρονομικότητα σε κάποια σύνδρομα. Η κακοήθηση αμυνία, η οποία είναι μια πάθηση η οποία έχει μεγάλη συσχέτιση με τον καρκίνο του στομάχου. Η προηγική σε χειρουργική επέμβαση, το υποβακτηρίδι που έχει βρεθεί και μας έχει σώσει τον τελευταίο καιρό μας είναι ένας υγρολόγος όσον αφορά το έλκος και όσον αφορά πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε πριν. Η προηγική σε χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να σταθώ λίγο σε αυτό, είχαμε πολύ λιγότερους καρκίνους του στομάχου πια, γιατί μέχρι το 1960 που δεν γνωρίζαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε βαστοσκοπήσεις και δεν ξέραμε τόσο καλά την παθοφυσιολογία και την παθογένεση του έλκους του στομάχου ή του πεπτικού έλκους, γινόντουσαν τόσες πολλές αφεκτομές για έλκος, πράγμα που δεν γίνονται σήμερα. Με αποτέλεσμα, μία χειρουργική επέμβαση έλκους έχει και μία αναστόμωση, όπως λέμε εμείς, μία επαναπόληση, δηλαδή να συγχωρήσουμε ξανά το στομάχι με έννοια έλκα εδέρου, σε 15 χρόνια έχει ένα πολύ μεγάλο και υψηλό ποσοστό να δημιουργήσει καρκίνο. Καταφέραμε οι γαστρεντερολόγοι με την αστροσκόπηση, με τις βιοψίες και με τη θεραπεία της συντηρητική να αποβάλει και να ξαλαφρώσουν τη χειρουργική επέμβαση του έλκου του στομάχου, αλλά συγχρόνως ξαλαφρώσαμε και ένα ποσοστό μεγάλο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου. Αυτές είναι 4-5 καταστάσεις που είναι προκαρκινοματώδεις καταστάσεις, καταστάσεις δηλαδή που οδηγούν σε καρκίνο. Εάν τις έχει, εάν τις δει ο γιατρός σας, εάν τις δει ο αστροεντερολόγος σας, πρέπει να παρακολουθείτε τακτικά. Δεν θα μείνω στην κλινική εικόνα, είναι και αυτή μια κλινική εικόνα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Θα σας πω ότι έχω διαγνώσει έναν ασθενή, ο οποίος το μόνο σύμπτωμα που είχε ήταν η αποστροφή προς το κρέας, που είναι και αυτό περιλάβεται μέσα σε συμπτώματα, ενώ πριν το άρεσε το κρέας δεν μπορούσε πια να το φάει. Έχει μεγάλη λοιπόν ποικιλία και εδώ η κλινική εικόνα. Βέβαια, οποιοδήποτε σύμπτωμα από το στομάχι, καλό είναι να δει ένας γαστροεντερολόγος, να σας δει ένας χειρουργός ή ένας παθολόγος και από εκεί και πέρα μετά από την κλινική εξέταση να σας στείλει να κάνετε το screening που δεν είναι τίποτα άλλο από μια γαστροσκόπηση και μια βιοψία. Βέβαια, η γαστροσκόπηση ως screening, ως δηλαδή πληθυσμιακή σάρωση, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα οικονομικό. Είναι αρκετά ακριβή εξέταση, δηλαδή το κράτος πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο budget όσον αφορά αυτό το θέμα και γι' αυτό και σε πολλές χώρες δεν γίνεται όπως γίνεται στην Ιαπωνία, που βέβαια οι Ιάπωνες είναι και πλέον ευαισθητοποιημένοι γιατί έχουν ένα υψηλότατο ποσοστό. Πρέπει να σας πω όμως ότι αν ο καρκίνος του στομάχου βρεθεί σε αυτό το λεγόμενο πρώιμο γαστρικό καρκίνο, η θεραπεία του είναι σχεδόν 100%. Άλλες εξετάσεις είναι μια ενδεμεχής φυσική εξέταση, η αυτονομική μελέτη του ανώτερου πεπτικού, η ενδοσκοπική υπερηχογραφία. Όλα αυτά που βλέπετε είναι όταν πια έχει διαγνώσει τον καρκίνο ο γιατρός και κάνει τη σταδιοποίηση. Εκεί που θα μείνω είναι ότι θα μείνω αρθείτε στο γιατρό, θα σας εξετάσει οποιοδήποτε σύμπτωση που έχετε από το στομάχι σας και αμέσως μετά από αυτό θα χρειαστείτε και μια γαστροσκόπηση. Ούτε αυτή είναι ευχάριστη, αλλά είναι τόσο αναγκαία όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε όσον αφορά την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου. Και τελειώνω με τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και του ορθού, το οποίο και αυτός είναι ένας πάρα πολύ συχνός καρκίνος, είναι ένας δύσκολος καρκίνος, έχει και αυτός μια γεωγραφική κατανομή της επίπτωσης και εδώ είναι πολύ πιο συχνός στη Δυτική Ευρώπη, είναι πολύ πιο συχνός στη Βόρεια Αμερική, δεν είναι τόσο συχνός στην Αφρική και στην Ασία, και αυτό έχει να κάνει με τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Γιατί αυτοί εκεί οι άνθρωποι δεν τρώνε τόσο πολύ κόκκινο κρέας όσο τρώμε εμείς. Είναι ο τρίτος κατά σειρά καρκίνος σε συχνότητα, σπάνια βρίσκεται πριν τα 40 έτη, αυξάνεται με κάθε δεκαετία, είναι κυρίως μετά την 6η δεκαετία στην οποία γίνεται πολύ πιο συχνός. Ασαφείς παράγοντες κινδύνου. Μακροχρόνια κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Πόσο ασαφείς δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι καθόλου ασαφείς πια. Η καφεΐνη. Η συνύπαρξη μιας πάθησης που λέγεται ισοφάγος Μπάρετ και το AIDS, έτσι. Επαρκώς τεκμηριωμένη. Ο ζαχαρός διαβήτης και οι ασθενείς που παίρνουν ισουλίνη. Αυτοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του παχαίως εγκέντρου του ορθού. Η χολοκυστεκτομή. Ομολογμένους άνθρωποι που κάνουν χολοκυστεκτομή γιατί έχουν χολολυθίαση μπορεί να παρουσιάσουν ένα λίγο μεγαλύτερο, περίπου ένα 1,5% είναι ποσοστό στο να παρουσιάσουν καρκίνο του παχαίως εγκέντρου. Βέβαια, η χολολυθίαση, αν δεν αφαιρεθεί, έχει άλλα προβλήματα, μπορεί να και αυτή να οδηγήσει σε καρκίνο του λιγό πλήστο που είναι ένα πολύ επιθετικό καρκίνο. Η λήψη αλκοόλ, η παχυσαρκία. Αυτές είναι τεκμηριωμένες ότι προκαλούν, ότι έχουν επιβάρηση όσον αφορά το καρκίνο του παχαίως εντέρου.
ή προηγηθείς αυτή την εμβολία και η ακρομεγαλία πάθηση η οποία μπορεί και αυτή να σχετιστεί. Οι αποδεδειγμένοι προαιρεστικοί παράγοντες του κινδύνου είναι η οικογενής πολυπληβίαση, είναι ο κληρονομικός μη πολυπληβικός καρκίνος, είναι κάποιες παθήσεις που γεννιούνται σε κάποιοι άνθρωποι και οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση πολιτικής κολεκτομής πολύ νωρίς. Το ατομικό ιστορικό, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει νοσήσει από καρκίνο επαρχαίου συνδέλου, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει πάλι καρκίνο του επαρχαίου συνδέλου, αυτό που εμείς λέμε μετάχρονος καρκίνος. Οι αδυναματώδεις πολύποδες, οι γνωστοί πολύποδες που έχει καρκούσει, ειδικά όταν αυτή είναι πάνω από ένα εκατοστό, το οικογενειακό ιστορικό, αν στην οικογένεια υπάρχει κάποιος άλλος που έχει καρκίνο του επαρχαίου συνδέλου, είναι πολύ σημαντικό, και οι λεγόμενες φλεγμονώδεις νόσου του εντέρου, όπως είναι η γνωστή νόσο του Κρόν ή η ερχόδης πολύτιδα. Πάλι αφήνω την κλινική εικόνα, εάν και εφόσον μένω μόνο σε ένα κομμάτι, το αίμα μετά την κένωση, η αιμολεγόμενη αιματοχυσία, είναι ένα πολύ σημαντικό κλινικό σύμπτωμα και σημείο. Επίσης, οι αλλαγές στις κενώσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αλλαγές στις κενώσεις όσον αφορά διάρρεια,